ο Ειρηνικός θα γίνει Κινέζικος. 6 αεροπλανοφόρα μέχρι το 2035 θα ναυπηγήσει η Κίνα σπέρνοντας τον τρόμο στην Δύση. Αν νομίζατε πως τα μελλοντικά σχέδια του ρωσικού πολεμικού ναυτικού ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξα, πού να μάθετε τα σχέδια των Κινέζων. Το πολεμικό ναυτικό της Ασιατικής Υπερδύναμης έχει βλέψεις για πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων του, συμπεριλαμβανομένης της ναυπήγησης πολλών ακόμη αεροπλανοφόρων. Πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή του τέταρτου τέτοιου πλοίου του Πεκίνου, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ πιο προηγμένο από τα προηγούμενα. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ξένες πηγές, τα σχέδια της Κίνας αφορούν την επιχείρηση συνολικά 6 αεροπλανοφόρων μέχρι το 2035. Εάν το καταφέρει αυτό, φυσικά και η ναυτική ισχύ της χώρας θα αυξηθεί κατακόρυφα, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη μας πως σε αυτό το προσεχές διάστημα θα παραδοθούν και άλλα νέα πλοία όπως αντιτορπιλικά, φρεγάτες, συμβατικά και πυρηνικά υποβρύχια, πλοία αμφίβιων επιχειρήσεων κτλ. Αν καταφέρει να ολοκληρώσει το πλάνο του το Πεκίνο μέχρι το 2035, τότε πραγματικά θα έχουμε να κάνουμε με ένα ιστορικό επίτευγμα. Ειδικά δεδομένου του γεγονότος πως το πρώτο κινέζικο αεροπλανοφόρο, το οποίο αποκαλείται Liaoning, ήταν ουσιαστικά ένα ουκρανικό ανακατασκευασμένο ουκρανικό σκάφος, έγινε έτοιμο πόλεμο και τέθηκε σε λειτουργία μόλις το 2016. Αυτό σημαίνει πως μέσα σε 9 χρόνια, δηλαδή από το 2016 μέχρι το 2035, η Κίνα σκοπεύει να αποκτήσει 6 νέα αεροπλανοφόρα για τον στόλο της. Το δεύτερο αεροπλανοφόρο του κινέζικου ναυτικού ονομάστηκε Σαντόνγκ και σε αντίθεση με το πρώτο παράχθηκε 100% εγχώρια. Καθελκύστηκε τον Απρίλιο του 2017. Το τρίτο αεροπλανοφόρο, ονόματι Φουτζιάν, καθελκύστηκε τον Ιούνιο του 2022 και κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί σε λειτουργία το 2025. Να προσθέσουμε τέλος πως πολύ πρόσφατες αναφορές τονίζουν πως η Κίνα βρίσκεται σήμερα στην διαδικασία ανάπτυξης του τέταρτου αεροπλανοφόρου της, το οποίο ίσως σχεδιαστεί με πυρηνικό σύστημα ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια βήματα που έχει κάνει η Κίνα στο ναυτικό τομέα τα τελευταία χρόνια, ειδικά στον κλάδο των αεροπλανοφόρων, το σχέδιό της για 6 νέα πλοία μέχρι το 2035 δεν μπορεί παρά να φαίνεται στους ειδικούς ως αρκετά εφαρμόσιμο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.